Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η τελευταία ομιλήτρια, οπότε δεν θα ήθελα να σας κουράσω πάρα πολύ. Θα σας μιλήσω για την συμβολή της κοινωνικής εργασίας στον ομπειρολογικό ασθενή και το περιβάλλον του. Πριν όμως προχωρήσουμε στο κυρίως θέμα, θα ήθελα λίγο να σας πω τι είναι η κοινωνική εργασία. Η κοινωνική εργασία είναι ένα εφαρμοσμένο επάγγελμα, αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο, που ουσιαστικά προωθεί την κοινωνική αλλαγή, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ενδυνάμωση και την απελευθέρωση. Ουσιαστικά αυτός ήταν ο ορισμός που δόθηκε για την κοινωνική εργασία από τη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών τον Ιούλιο του 2014. Κοινωνική εργασία βασίζεται στις αρχές της ισότητας, στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, τις αρχές της κοινωνικής αλλαγής, τις αρχές της δημοκρατίας, ενώ είναι άμεσα συνδυασμένη με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ουσιαστικά συνιστούν τον βασικό πυρήνα της ύπαρξης της κοινωνικής εργασίας. Όμως, τι είναι η ίδια η κοινωνική εργασία? Είναι μία ανθρωποκεντρική επιστήμη που επιδιώκει την εύρυθμη λειτουργία του ατόμου, των ομάδων και του συνόλου γενικότερα. Είναι μία επιστήμη δράσης και παρέμβασης, ενώ οι εφαρμογές της επιδιώκουν να βοηθήσουν το άτομο να αντιμετωπίσει με τον πιο πρόσφορο και αποδοτικό τρόπο το πρόβλημα το οποίο τον απασχολεί. Για να εξειδικευτούμε λίγο στο θέμα που μας αφορά, ο κοινωνικός λειτουργός στο ρόλο του νοσοκομείου είναι πολύπλευρος. Έχει πολλαπλές λειτουργίες της κλινικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού, ενώ στοχεύει στην αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στις συνθήκες ζωής. Αποτελεί ρόλο μεσολαβητή μεταξύ του ατόμου ή της ευπαθούς ομάδας στην οποία ανήκει και του εξωτερικού του περιβάλλοντος με σκοπό την προστασία και την επανένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του κοινωνικού λειτουργού είναι να ενημερώνει τον ασθενή και την οικογένειά του για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο, να φροντίζει για τη διασύνδεση του νοσοκομείου με φορείς και άλλα ιδρύματα. Ουσιαστικά ασκεί την κοινωνική εργασία σε υποστηρικτικό, συμβουλευτικό, θεραπευτικό επίπεδο και μέσω της υποστηρικτικής θεραπείας στοχεύει στην συναισθηματική εκφόρτιση του ασθενή και στην κατανόηση και επεξεργασία των συναισθημάτων του. Ο κοινωνικός λειτουργός συλλέγει στοιχεία κοινωνικού ιστορικού τόσο για τον ίδιο, από τον ίδιο τον ασθενή, τόσο και από την οικογένειά του. Βοηθά την οικογένεια να ανασυντάξει τις δυνάμεις γύρω από την πραγματικότητα, ώστε να είναι σε θέση να την αντιμετωπίσει, διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ της οικογένειας και του ίδιου του ασθενή. Τέλος, στηρίζει την οικογένεια και την παροτρύνει συνεχώς. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού σχετίζεται τόσο με την προετοιμασία του ατόμου να ενταχθεί και να προσαρμοστεί στο νοσοκομειακό πλαίσιο, όσο και να δεχτεί το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα για εκείνον. Ουσιαστικά επιδιώκει τη μείωση του άγχους του ασθενούς, ενώ ρυθμίζει γενικότερα τα συναισθήματά του. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με την επιστημονική ομάδα, όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι, με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους φροντιστές και τους ψυχολόγους στον χώρο του νοσοκομείου. Ο κοινωνικός λειτουργός βοηθάει στην αποδοχή της προτινόμενης αγωγής. Πολλές είναι οι φορές που ο ογκολογικός ασθενής αρνείται και οποιοδήποτε ασθενής αρνείται να λάβει την φαρμακευτική αγωγή. Πρέπει ο κοινωνικός λειτουργός να δίνει το δικαίωμα προσέγγισης στις υπηρεσίες του νοσοκομείου και να φροντίζει για την αποδοχή των νέων δεδομένων της υγείας του. Παράλληλα, ενημερώνει και παροτρύνει τον ασθενή στη χρήση των υπηρεσιών της κοινότητας για την κάλυψη μιας σειράς αναγκών του. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο κοινωνικός λειτουργός μεριμνά για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του. Πρέπει το κάθε άτομο να το αντιμετωπίζει ως μοναδική οντότητα, ανεξαρτήτως της κοινωνικής του και οικονομικής του θέσης, ανεξαρτήτως πολιτικών και θρησκευτικών πεπιθήσεων, φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Σε σχέση με την οικογένεια, πρώτος στόχος είναι η ανακούφιση της οικογένειας από όλα εκείνα τα συναισθήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εμφάνιση της νόσου. Αναφέρθηκαν και πριν κάποια, σοκ, άγχος, φόβος, πανικός, θυμός, ενοχές, απογοήτευση. Ο κοινωνικός λειτουργός διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του ασθενή και της οικογένειας.
μπορεί ουσιαστικά να αποδειχθεί σπουδαίος αρρωγός, τόσο τον κολλητικό ασθενή στο δύσκολο δρόμο που ακολουθεί. Πρέπει όμως να απαλλαγεί από τυχόν προκαταλήψεις που έχει. Για παράδειγμα, αν ένας κοινωνικός λειτουργός θεωρεί ότι ο ογκολογικός ασθενής είναι καταδικασμένος, τότε το μόνο που θα μεταδώσει στον ίδιο τον ασθενή είναι η μυρολατρική του νοοτροπία. Θα του αφαιρέσει δηλαδή όποια ελπίδα για ανάρρωση έχει και θα τον οδηγήσει σε μια παθητική αποδοχή της μοίρας του. Η άσκηση της κοινωνικής εργασίας αντανακλά το ενδιαφέρον της κοινωνίας για τον άνθρωπο, τις ανθρώπινες αξίες, καθώς και την επιβίωση των ατόμων, των ομάδων και των κοινοτήτων στο κοινωνικό περιβάλλον τους. Όσον αφορά το ρόλο του στα πλαίσια της κοινότητας, φέρνει το άτομο σε άμεση επαφή με φορείς και υπηρεσίες και εκεί ανάλογα με το αίτημα του εξυπηρετούμενου δημιουργείται ένα πλάνο δράσης εξατομικευμένο τόσο στον ίδιο το ασθενή όσο και στην ίδια την κοινότητα. Ο ρόλος του είναι ουσιαστικά εμψυχωτικός, συμβουλευτικός και μεσολαβητικός. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τα στερεότυπα της προκαταλήψης και το στίγμα που υπάρχουν στην ίδια την ασθένεια. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλά βήματα, δυστυχώς υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Τα στερεότυπα είναι υπεραπλουστευμένες, συχνά παραπλανητικές και παρερμηνευμένες πεπιθήσεις που γίνονται αποδεκτές συλλογικά και οδηγούν σε άκρητες γενικεύσεις για άτομα και ομάδες. Ο Κόφμαν είχε πει κάτι πάρα πολύ εύστοχο για το στίγμα. Στιγματίζονταν διαταραχές με ορατά σημάδια, με αποτέλεσμα την καταστροφή της ταυτότητας του πάσχοντος και την απώλεια της κοινωνικής του υπόστασης και υπόληψης. Έχουν γίνει πολλές αντιστίγμα καμπάνιες και σε αυτές ο κοινωνικός λειτουργός θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης, στην βελτίωση των αντιλήψεων και στάσεων του κοινού, στην ανάπτυξη δράσεων για τη μείωση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γενικής υγείας και ψυχικής υγείας, ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε ασθενείς και οικογένειες και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, δασκάλους και καθηγητές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πέρα από τους ενήλικες υπάρχουν και παιδιά με καρκίνο και δυστυχώς το στίγμα είναι ακόμα πιο έντονο. Η ίδια διάγνωση της ασθένειας αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη ζωή του ασθενούς, αλλά και για τη δομή, τη λειτουργία ψυχοκοινωνικών δομών στα οποία εντάσσεται ο ασθενής. Σε προσωπικό επίπεδο, η διάγνωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσης ή μιας νέας περίοδου, η οποία συνεχώς μεταβάλλεται ανάλογα με την έκβαση της νόσου. Το κοινωνικό δίκτυο είναι ένα περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η στήριξη. Αναφέρεται σε ένα άτομο, ομάδα ή μεγάλη κοινότητα, ενώ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το στάδιο για την ανταλλαγή της υποστήριξης. Ουσιαστικά αναφέρεται στα άτομα που βρίσκονται σε αυτό και είτε παρέχουν είτε λαμβάνουν την υποστήριξη. Η παροχή των υπηρεσιών υγείας στην ογκολογία αναπτύσσεται σε ένα σύνολο διαφορετικών πεδίων. Καθώς ο καρκίνος συνεχίζει να αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους κάθε χώρα αναπτύσσει κοινωνικά δίκτυα, σχέδια κοινωνικής πολιτικής και στρατηγικής, οργάνωση της παροχής των ογκολογικών υπηρεσιών σε συνεργασία πάντοτε με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Όλα αυτά εξαρτώνται από πολιτισμικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, επιδημιολογικούς παράγοντες. Στην Ελλάδα έχουν συσταθεί υπηρεσίες και οργανώσεις που στοχεύουν τόσο στην ενδυνάμωση όσο και στην υποστήριξη. Ο στόχος του κοινωνικού λειτουργού είναι να διασυνδέσει τα άτομα με τις οργανώσεις αυτές. Ενδεικτικά, μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κέντρα κοινότητας των Δήμων για κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα, ζητήματα που αφορούν στην εργασία, επιδόματα παροχές, σύλλογοι καρκινοπαθών, φορείς που προασπίζονται τα δικαιώματα των ασθενών, κοινωνικά φαρμακεία και άλλα. Όσον αφορά στον ερευνητικό τομέα, έχουν γίνει πολλές μελέτες. Ο κοινωνικός λειτουργός μελετά την κατάσταση της υγείας και την ποιότητα ζωής στην επιβίωση του καρκίνου, μελετά τη διασύνδεση του καρκίνου και της γύρανσης, εξάλληψη των ανισοτήτων υγείας, βελτίωση της ποιότητας και φροντίδας του καρκίνου, βελτίωση της επικοινωνίας ασθενή με καρκίνο με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ενίσχυση της διεπιστημονικής ομάδας, βελτίωση της παρηγορητικής φροντίδας, καθώς και πώς σχετίζονται γενετικοί παράγοντες με τον καρκίνο.
Η κοινωνική έρευνα ασχολείται με την εμπειρία του καρκίνου σε όλη τη διάρκεια της ζωής, με την προαγωγή της κοινοτικής υγείας, την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης του καρκίνου, την έγκυρη διάγνωση, καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η κοινωνική λειτουργία επίσης μελετούν την επίδραση της πνευματικότητας και της πολιτιστικής και εθνικής κληρονομιάς από την εμπειρία του καρκίνου και την ανάπτυξη παρεμβάσεων που έχουν εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο. Κλείνοντας, για να μην σας κουράσω άλλο, ο καρκίνος αποτελεί μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες τόσο για τον ασθενή όσο και για την ίδια την οικογένεια. Στόχος είναι να υπάρχει συνεργασία γιατρών, επαγγελματιών υγείας, των γονέων, εμπλεκόμενων φορέων, ασθενών, προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις και να βελτιωθεί η ποιότητα της θεραπείας. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού είναι σημαντικός τόσο σε επίπεδο στήριξης των οικογενειών, όσο και επίπεδο πρόληψης και ενημέρωσης. Μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνεργασία με φορείς και ΜΚΟ, μπορεί να προσφέρει παρηγορητική φροντίδα και συμβουλευτική υποστήριξη. Οι κοινωνικοί λειτουργοί οφείλουν να έχουν απαραίτητη μόρφωση και εξειδίκευση για να αντιμετωπίσουν ψυχολογικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και πνευματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικολογικοί ασθενοί. Το Α και το Μ σε επίπεδο κοινότητας και γενικότερα είναι η πρόληψη και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της κατάρτισης και της γνώσης που επιβεβαιώνει την ανάγκη για στοχευμένη εκπαίδευση στα προειδοποιητικά σημάδια και τα συμπτώματα καρκίνου για τους εργαζόμενους υγείας στην κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλά βήματα και στον τομέα της επιστήμης και της υγείας γενικότερα, βλέπουμε ότι η κοινωνία είναι απροετοίμαστη, τόσο επιστημονικά όσο και ανοργάνωτη κοινωνικά. Σήμερα, στον χώρο της οικολογίας, συγκρούνται ανάγκες των ασθενών με την καθημερινή πραγματικότητα. Γι' αυτό, ο κοινωνικός λειτουργός οφείλει να τονίσει την αναγκαιότητα του προληπτικού ελέγχου, να συμβάλλει στην επαρκή και έγκυρη ενημέρωση για την ασθένεια, να σχεδιάζει, να προωθεί και να εφαρμόζει κοινωνικές πολιτικές που έχουν γνώμονα τον άνθρωπο, να καταπολεμά το στίγμα και τις κοινωνικές διακρίσεις, να ασκεί πίεση με σκοπό τη δημιουργία φορέων στήριξης καρκινοπαθών, να υλοποιεί προγράμματα που προάγουν την υγεία, να παρεμβαίνει συνεχώς σε δράσεις και πολιτικές, καθώς να διεκδικεί ένα κράτος πρόνοιας, το οποίο θα διαθέτει θεσμούς για την κοινωνική μέρημνα υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων. Αυτή είναι η μόνη υπεύθυνη και αποτελεσματική λύση στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο, αλλά και στη στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων που πολεμούν την νόσο, από όποια θέση και αν βρίσκονται. Κλείνοντας, θα ήθελα να αφήσω μία μαρτυρία μιας γυναίκας από το Άλμα Ζωής. Πάντα θα στέλνω αυτό το μήνυμα στις γυναίκες. Θα το υπενθυμίζω σε κάθε συζήτηση, σε κάθε τι που έχει σχέση με τον καρκίνο του μαστού και την πρόληψη. Η ενημέρωση και η γνώση είναι η καλύτερη άμυνα. Η πρόληψη και η έγκυρη διάγνωση είναι η καλύτερη θεραπεία. Η αυτοεξέταση και ο τακτικός έλεγχος σώζουν ζωές. Όταν κάνουμε τη σωστή πρόληψη, τα χρόνια θα περνάνε όμορφα. Για τη γυναίκα που νοσεί, η ενημέρωση, η στήριξη από το περιβάλλον της και από γυναίκες που νόσησαν είναι δύναμη. Είναι το Α και το Μ στη μάχη που δίνει. Να ξεπεράσει τους φόβους, να αποκτήσει δύναμη και υπομονή. Ο καρκίνος του μαστού θεραπεύεται. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα και είμαι επιζούσα από τον καρκίνο του μαστού και μένω δυνατή. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.